Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Στην εποχή των διώξεων αλλά και της έξαρσης του, της αιρέσεως του οικουμενισμού και της πανερέσεως του οικουμενισμού χρειάζεται, είναι επιβλημένο να στρέφουμε την προσοχή μας στους Αγίους αυτούς οι οποίοι δώσαν και τη ζωή τους ακόμα για την αγάπη του Χριστού και της Ορθοδοξίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Και όπως σας είπα και την άλλη φορά, είναι πολύ ευλογημένο αυτή την εποχή τη δύσκολη να στρέφουμε την προσοχή μας στον Ιερό Χρυσόστομο για τις βρωμιές αυτές που είδαμε όλο αυτό το διάστημα με τις συμπροσευχές. Είναι αναμενόμενο πια, ας το πω έτσι, και εκεί θα το κλείσω κιόλας. Είναι αναμενόμενο. Όποιος λειτουργεί είμαι πληγωμένος εντωμεταξύ από τη συμπεριφορά όλων αυτών των, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, των καθαρμάτων της πίστης. Δεν λυπάμαι για τους επισκόπους, όχι. Λυπάμαι για το ποίμνιο. Για αυτό το λαό που δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται και οδεύουν προς την απώλεια και δεν υπάρχει φρένο σε αυτό. Δεν υπάρχει φρένο. Ήρθε ένας φοιτητής τώρα στο ιερό μέσα. Θεολογία. Μου λέει, πάτερ, σας στέλνω χαιρετίσματα, λέει, από όλους τους θεολόγους μας. Κωνσταντίνου, Μαρτζέλο, μου είπε εκεί η Βασιλιάδη κτλ. Όλοι, λέει, πάτερ, σας μνημονεύουν. Δεν με πειράζει εμένα που με μνημονεύουν. Εμένα με πειράζει που αυτά τα παιδιά θα βγουν θεολόγοι. Το πρώτο μέρημά τους είναι να πάνε οι απόφοιτοι στον Πάπα. Το πτυχίο τους. Έτσι. Φωνάζουμε ή δεν φωνάζουμε. Αδιάφορο. Να πάρουν το πτυχίο τους. Μόλις το πάρουν, ο πρόεδρος και κάποιοι εκπρόσωποι, μια επιτροπή, πηγαίνουν στον Πάπα, στον Βατικανό. Το ευλογεί το πτυχίο, το ορθόδοξο θεολόγο ο Πάπας. Παίρνουν την ευχή του και θα έρθουν να διδάξουν τα παιδιά μας. Ούτε επίσκοποι υπάρχουν, ούτε πατριάρχες, να βάλουν ένα φρένο σε αυτή την κατρακύλα. Και παρακαλώ έτσι στο Θεό θερμά, δηλαδή, και σήμερα στη λειτουργία αυτό έκανα, να δώσει νικητές επί της αιρέσεως αυτής, νικηφόρους, αγίους ανθρώπους, που να έχουν ζωή πνευματική και να βιώνουν το Θεό μέσα τους, να λειτουργούν και να ακούν τα φτερουγίσματα των αγγέλων μέσα στη λειτουργία, για να μην πάνε να τα δίνουν έτσι πρόστιχα στην αίρεση. Πρόστιχα στην αίρεση. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, η παρηγοριά μας. Αυτό είναι η έλλειψη βιώματος. Είναι η έλλειψη βιώματος. Φιλοδοξία, κοινοδοξία και έλλειψη βιώματος. Δεν μπορούμε αλλιώς να το δικαιολογήσουμε. Πώς μπορείς να πάρεις τα μάτια σου τώρα, είναι δυνατόν ο Πατριάρχης που είναι μέσα στο ιερό και έχει μπροστά του να κομματιάσει ως θήτης τον αμνό, το σώμα του Χριστού. Έτσι. Να αφήσει τον Χριστό και να γυρίσει στον διάβολο πίσω τον Πάπα, να μην βλέπει και να πει αγαπήσουμε αλλήλους με εκείνον. Και να αφήσει ό,τι γίνεται μέσα στο ιερό, τα δρόμενα. Που δεν έχει, αν είχε μάτια πνευματικά, μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή ήταν σαν τους μοναχούς απάνω, κάτι ερημίτες που βρήκε ο παππούς Ιωσήφ, που όταν λειτουργούσαν με τα δάκρυά τους πότιζαν το έδαφος της Αγίας Τράπεζας που ήταν χώμα και γινόταν λάσπη. Μπορούσε αυτός να πάει? Όχι, δεν μπορούσε. Γι' αυτό και αυτός ο, πώς τον είναι, ένας μοναχός στην Σιμωνόπετρα, νομίζω, στη Φιλοθέως, στη Σιμωνόπετρα, όταν πήγε ο Βαρθολομαίος εκεί, τον λένε μη φεύγεις, αυτός ο μοναχός λέει είναι 100 χρονών μοναχός. Στο Κοτλουμούσι. Όχι, αποκλείται. Αποκλείται, μπορεί να είναι άλλη περίπτωση. Στο Κοτλουμούσι λες, να είναι στο Κοτλουμούσι. Νομίζω θα πρέπει το διάβασμα.
Στο Κοτρομούσι έχει μείνει κανένας που να μην είναι κολλητός με τον Πατριάρχη. Μπορεί. Και του λένε, μη φύγεις, του λένε. Σε θέλει αυτός ο παππούς. Δεν έχει βγει από τα Άγιον Όρος. Ήταν 12 χρόνων μπήκε και δεν έχει βγει από τα Άγιον Όρος αυτός. Πάει ο Βαρθολομαίος και με το που ανοίγει την πόρτα και πάει. Δεν τρέπεσε, του λέει ο καλούγερος του Βαρθολομαίου. Δεν τρέπεσε, λέει, να φυλάς το χέρι του Πάπα, να δίνεις προσκυνήματα στον Πάπα, να συμπροσεύεις με τον Πάπα. Δεν τρέπεσε, του λέει. Παραβαίνεις τους δύρους κανόνες. Με κατεβασμένο κεφάλι έφυγε ο Βαρθολομαίος. Και τι έγινε, άλλαξε τίποτα? Ίσως αν σε όλα τα μοναστήρια βρισκόταν ένας να του το. Μια απελπισία. Μια απογοήτευση, δηλαδή, ότι τίποτα δεν γίνεται. Κτλ. Και χθες που ετοίμαζα το κήρυγμα του Σαββάτου στη λειτουργία, διάβασα από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο την ερμηνεία του Αποστολικού Αναγνώσματος του Χθεσινού, που ήταν σχετικό πάλι πολεμικό ανάγνωσμα, να αντιθούμε την πανοπλία του Κυρίου κτλ. Και λέει εκεί χαρακτηριστικό ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ενισχύθηκα. Ενισχύθηκα. Λέει ότι όποιος κυνηγάει την αλήθεια του δόγματος και θέλει να την υπηρετήσει, θα ξεσηκωθεί κόλαση, λέει, εναντίον του. Και δεν είναι δυνατόν εσύ να θέλεις να ξεφύγεις από τα δεσμά της Αιγύπτου όπως έκανε ο Ισραήλ και στην έρημο αυτή προς τη γη της επαγγελίας να μην έχεις πειρασμούς. Θα σηκωθούν πειρασμοί που θα σε καταπνίγουν, αλλά πρέπει να βάλεις μπροστά σου την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την πίστη στο Θεό. Μην κοιτάς, λέει, κάτω, στα γήινα πράγματα, διότι όλοι οι αιρετικοί, οι αιρεσιάρχες, το αναφέρει, κοιτούσαν τα γήινα. Είχανε φιλοδοξίες, κοιτούσαν τις απολαύσεις, κοιτούσαν τα μεγαλεία, να χτίζουν σπίτια εδώ. Εσύ, λέει, κοίταξε να έχεις το σπίτι σου να το χτίσεις για τον ουρανό και αυτή είναι η πεποίθηση που θα έχεις, θα σου δίνει το θάρρος και θα έρχεται η ίδια η αλήθεια να σε υπηρετήσει και να σε ενισχύσει. Είναι, είδες, μερικά πράγματα σαν απαντήσεις που παίρνουμε μέσα από τα ιερά κείμενα και πραγματικά χθες ενισχύθηκα. Έτσι, να είμαστε λίγο πιο, λέγει ο Χρυσόστομος, για να έρθει η χάρη του Θεού, λέει, πρέπει να είμαστε νυφάλιοι. Έσλι. Νυφάλιο, ούτε ταραχή, ούτε απογοήτευση, ούτε απελπισία, για να έρθει η χάρη στο Θεό. Αυτή την νυφαλιότητα όμως δεν μπορούμε να την έχουμε πάντοτε. Γιατί δεν είναι μια σταθερά που ακολουθούμε και είμαστε πάντα έτσι. Όπως λέει και ο Γέροντας, κάθε μέρα Πασχαλιά δεν είναι. Μια είναι Πασχαλιά, μια είναι Σαρακοστή. Μια βρέχει, μια χιονίζει. Απλά μετά από αυτό να έρθει η Ανάσταση. Να έρθει η Ανάσταση. Αυτό που κάνω στο Πανεπιστήμιο είναι προς δόξα Θεού, γιατί με το να μιλάω στους φοιτητές αντίθετα και αιρετικά και για σας, διαγείρουν την περιέργεια των φοιτητών που είναι ξύπνια παιδιά να ερευνήσουν το όνομά σας και από εκεί και πέρα είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν. Αν δεν μιλούσαν άγρια και άσχημα αυτοί, προφανώς να μην ακουγόταν το όνομα το σωστό, που θα ξυπνούσε συνειδήσεις να δουν τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο παραπέρα, ας το ψάξουμε μόνοι μας. Πέρα από τους καθηγητές, να δούμε τι γίνεται. Ποιος είναι αυτός ο πάτερ που μιλάει, ο άλλος ο πάτερ που μιλάει. Άρα σε καλό και αυτό βγαίνει. Όλα βγαίνουν σε καλό. Τελικά όλα. Όταν αντίθετα έρχεται το. Όλα βγαίνουν στο καλό. Απλώς όταν είσαι στην κοιλάδα του Κλαθμόνος και πιέζεσαι από παντού και ο διάβολος σε απειλεί, σε. Σου κρατάει το λαιμό να σου. Ναι, σε προσπαθεί να σε πνίξει. Εκεί είσαι σε έναν πόλεμο, σε μια δυσκολία. Και φυσικά πάνω στον πόλεμο, είπαμε, έτσι τα πράγματα είναι. Υπάρχει και η θλίψη, υπάρχουν και όλα. Την υπομονή, την προσευχή, περισσότερη. Και ελπίδα στον Άγιο Θεό. Γιατί μας πονάει το θέμα της Εκκλησίας. Εμένα προσωπικά με πονάει πάρα πολύ και αγωνιώ για. Αγωνιώ εσύ για αυτά που έρχονται και ελπίζω στο Θεό να κάνει το θαύμα του και να μην επιτρέψει να έρθουν δεινά στους ανθρώπους της πατρίδας μας και γενικότερα. Πώς είναι?
Είναι φυσικό θα έλεγα να αισθάνεστε έτσι, γιατί η αντίδραση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και τώρα, δηλαδή, αυτό η συμπροσευχή που θα γίνει τώρα στο Παρίσι, που αναφέρονται Ορθόδοξοι επίσκοποι, τόσα άτομα Ορθόδοξων. Από όλες τις εκκλησίες. Από όλες τις εκκλησίες. Δεν υπάρχει μια εκκλησία που να μην. Μπορεί να μην επηρεαστεί ένα άνθρωπο. Είναι ένα δυνατό. Αυτό το φόρουμ. Πολύ δυνατό. Αυτό το φόρουμ. Αυτό το φόρουμ.